centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Έχουμε από την επιβεβαστική τον κύριο Παπουτσίδη που είναι μαζί μας. Κύριε Παπουτσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Πραγματικά για τέτοιου είδους περιπτώσεις τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μιλάμε για έναν πολύ πολύ νέο άνθρωπο, έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι τραγικό, είναι ένα δυστύχημα. Δυστυχώς, τι να πούμε, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Τι ακριβώς βρήκατε εσείς, γιατί κληθήκατε να πάτε στο σημείο, κύριε Παπουτσίδη? Η υπηρεσία μας δέχτηκε κλήση για να παρέχει βοήθεια στο τροχαίο γύρω στις 2 και 4 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ναι. Από την Ελλάς, την αστυνομία. Όταν πήγε η υπηρεσία μας εκεί, ήδη ο νεκρός υπήρχε, τον είχαν παραλάβει οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ και θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο προφανώς. Αυτό που έχουμε ως πληροφορία ότι βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου είναι αλήθεια? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, γιατί τα παιδιά, οι συνάδελφοι όταν φτάσανε εκεί, ήδη τον είχαν μαζέψει. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, τη μεταδίδουμε για επιφύλαξη, αλλά έτσι λέει μια πληροφορία ότι έτσι βρέθηκε. Δεν ξέρω, δεν έχει όμως και τόσο σημασία. Και δεν έχει σημασία, φυσικά δεν έχει σημασία. Ίσως μόνο γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος. Πολύ κρίμα. Το σημείο είναι λίγο έξω από την Ινώη. Είναι λίγο πριν την είσοδο της Ινώης, ναι. Είναι κάποιο σημείο με ευθεία, με στροφή, δύσκολη? Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Τι ακριβώς? Είναι μια ευθεία από την Αγία Κυριακή προς Ινώη. Mm-hmm. Λίγο πριν την είσοδο της Ινώης έχει μια γέφυρα. Λίγο πριν τη γέφυρα εκεί είχε ένα τεχνικό για τα όμβρια και το βρήκαν εκεί οι συνάδελφοι το αυτοκίνητο. Στο τεχνικό για τα όμβρια. Εκεί ναι. Για τα όμβρια, μάλιστα. Μάλιστα. Οι δικοί μας υπάλληλοι δεν προέβησαν σε κάποια ενέργεια, γιατί όπως σας προείπα ήδη είχε μεταφερθεί. Εσείς συνήθως, να πούμε τους ακροατές μας, ότι η πυροσβεστική συνήθως πηγαίνει σε τέτοιου είδους ατυχήματα ή δυστυχήματα όταν υπάρχει απεγκλωβισμός ατόμου. Ναι. Κληθήκατε κι εσείς βέβαια, αλλά ήδη... Ναι, τον είχαν βγάλει οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ. Του ΕΚΑΒ, μάλιστα. Τραγικό πραγματικά. Τραγικό και να πούμε τα συλληπιτήρια στους οικείους. Τα συλληπιτήρια πραγματικά όλης της Καστοριάς. Όλης της Καστοριάς. Πάρα πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Πολύ, πάρα πολύ. Ό,τι και να πούμε, τα λόγια. Ακόμη και εσείς που είστε, πολλές φορές μας λένε το εξής, κύριε Παπουτσίδη. Ακόμη και εσείς που είστε άνθρωποι που μοιραία λόγω της δουλειάς βρίσκεστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις, ακόμη και εσείς όταν βρίσκεστε μπροστά σε τέτοιο είδους περιστατικό με νέο άνθρωπο, λυγίζετε. Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι ανθρώπινα πραγματικά. Σίγουρα, όσο και να έχουμε εμπειρία, κάθε φορά και κάθε στιγμή είναι διαφορετική και είναι τραγική. Απλά η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει είναι όσον αφορά τις ενέργειες που θα κάνουμε και όχι, ας πούμε, για το τραγικό του γεγονότος. Σωστά. Κύριε Παπουτσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.